Ορκίζομαι να φυλάξω πίστη στην πατρίδα. Ορκίζομαι να φυλάξω πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Να είστε γεροί, παιδιά. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμος των Αλεξιέρων είναι ένας από τους μεγάλους δήμους της χώρας, το γνωρίζετε όλοι σας, και είναι και ένας ισχυρός δήμος. Ισχυρός από κάθε άποψη. Και από τις ίδιες τις δομές του, από το προσωπικό του παρά τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί με τα μνημόνια και τις συνταξιοδοτήσεις και την αδυναμία προσλήψεων. Και οι υπηρεσίες του εργάζονται αυτή τη στιγμή με πολύ κόπο βέβαια, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα και σε προβλήματα των συμπολιτών μας, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι αυτό που οφείλουμε όλοι και ως πολιτικό προσωπικό του Δήμου αλλά και ως υπάλληλοι του Δήμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά να ανταποδώσουμε στους συμπολίτες και ιδιαίτερα για τον τομέα στον οποίο έρχεστε, να ανταποδώσουμε στους συμπολίτες τις καλές μας υπηρεσίες έναντι των όσων απαιτούν και βέβαια και πληρώνουν στην περίπτωση της καθαριότητας. Το δίλημα της Δημοτικής Αρχής στη συγκεκριμένη στιγμή ήτανε αποφασίζουμε να ιδιωτικοποιήσουμε την καθαριότητα με τις δυσκολίες που είχε ή πράγματι πάμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο Δήμος Λαρισαίων λοιπόν ήταν ένας από τους Δήμους της χώρας που ζήτησε και είχε 206 άτομα νέες προσλήψεις. Και έκανε εντύπωση σε όλους τους δημάρχους οι οποίοι παρατηρούσαν μα γιατί δεν παίρνει έναν εργολάβο, γιατί δεν δίνει την καθαριότητα, γιατί να πάρει τόσο κόσμο, διότι εγώ παρατηρούσα ότι όλοι οι Δήμοι έπαιρναν 40, 50, 60 άτομα. Ο Δήμος Λαρισαίων βρέθηκε να ζητάει αυτό το μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο. Δεν ήταν κάτι τυχαίο, ούτε έπεσε από τον ουρανό. Εξέφραζε, αν θέλετε, την πολιτική μας βούληση και την πολιτική μας θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με την αυτεπιστασία την οποία εγώ έζησα στην αυτοδιοίκηση στα νιάτα μου, όταν ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από πολλά χρόνια, είχε πάντα τη δυνατότητα αφενός με να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, αφετέρου δε να δίνει μεροκάματο και ψωμί σε οικογένειες. Σήμερα λοιπόν, σήμερα είναι και μια σημαδιακή μέρα ως προς το εξής. Την ώρα που ψηφίζεται στη Βουλή και μάλιστα χωρίς διαδικασίες ιδιαίτερες, η απόφαση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου, ο Δήμος Λαρισαίων ορκίζει 140 άτομα. Κρατήστε το στο μυαλό σας αυτό. Έτσι, κρατήστε το στο μυαλό σας αυτό. Γιατί η υπόθεση αυτή τα επόμενα χρόνια στην αυτοδιοίκηση θα εξελιχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε πολλές από τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης να ιδιωτικοποιηθούν. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι από τη μεριά των εργαζομένων, δεν είμαι από τη μεριά των ιδιωτικοποιήσεων και των εργολάβων και δεν αναφέρουμε εδώ στις όποιες εργολαβίες κάνει και ο Δήμος Λαρισαίων με τα τεχνικά του έργα ή οτιδήποτε άλλο. Συνήθως στα φιλέτα, αυτά που έχουν εξασφαλισμένο κέρδος, ενδιαφέρονται μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Όταν λένε λοιπόν για ιδιώτες, εδώ μιλάμε για μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία από την πρώτη στιγμή έχουν ενδιαφερθεί γενικότερα για τον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εγώ πει από την πρώτη μέρα που δέσκα στο τιμόνι του Δήμου, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά που έχω εργαζόμενους, νέους εργαζόμενους που έρχονται στο Δήμο. Οι άνθρωποι του Δήμου μας, οι υπάλληλοι οι οποίοι τιμούν το ψωμί πραγματικά που τρώνε από το Δήμο, να ξέρουν ότι θα το βλέπουν συνεργάτη. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους. Και πρώτα απ' όλα για τα συλλογικά σας όργανα με τα οποία συζητώ. Άνθρωποι όμως οι οποίοι αποτελούν βαρύδια και οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα πριν και κρύβονται σε εισαγωγικά, πάντα υπάρχουν τέτοιοι σε όλους τους χώρους, δεν είναι κάτι το οποίο πώς το λένε, δεν μπορώ να πω, θα το πω, υπάρχουν πάντα τέτοια παραδείγματα, αυτά θα είναι απέναντί μου. Όχι μόνο δεν θα είμαι συνεργάτης, αλλά θα είμαι και εντελώς απέναντι. Αυτά λοιπόν τα αυτονόητα έχουν σχέση με το εξής. Ο δημόσιος χώρος, ο δημόσιος τομέας και ο δημοτικός τομέας έχει μπει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που δεν είναι η ώρα να τις αναλύσω γιατί ευθύνες υπάρχουν παντού. Έχει μπει στο τουφέκι. Ότι είναι ένας τομέας που δεν δουλεύει, που είναι χαραμοφάιδες, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς κτλ. Τα ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν,
Αυτό λοιπόν το δημοτικό χώρο και το δημόσιο χώρο οι εργαζόμενοι οφείλουν, και είναι δική σας υπόθεση, δεν είναι δική μου υπόθεση, να την υπερασπίσετε εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς είστε αυτοί που θα καταδείξετε στην κοινωνία ότι ούτε τεμπέληδες είστε, ούτε τίποτα άλλο, είστε εργαζόμενοι και μάλιστα σε σκυρό κομμάτι της δουλειάς του Δήμου, έτσι γιατί κάποτε είπα σε κάποιους, αφήστε τις παχές κουβέντες, αλλά αν κρεμαστεί κάποιος πίσω από έναν απορριμματοφόρο, τότε θα καταλάβει τι συμβαίνει εγώ. Έτσι. Λοιπόν, η δουλειά είναι σκυρή. Κάντε την με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα έχετε συμπαραστάτες και τα διευθυντικά στελέχη και όλη την υπηρεσία και βεβαίως και την Δημοτική Αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά.